Σε αυτό το υπόγειο δίπλα με περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη, μπορώ να πω. Βρήκα έναν επιτύχιο ταχυθερμαντήρα, ένα λάκτη να το πω αερίου. Ο φίλος εδώ πέρα τον έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι καθαρά για παροχής ζεστό νερό χρήσης. Βέβαια η εγκατάσταση δεν με τρέλανε και ιδιαίτερα. Θα ήθελα να έχει μερικά πραγματάκια ακόμα. Είναι μάρκας Vaillant Atmo Mag. Τον έχει πολλά χρόνια. Είναι καθαρά και μόνο για ζεστό νερό χρήσης. Βέβαια το θέμα είναι ότι είναι λίγο μακριά από το σπίτι, μου έχει πει εδώ ο κύριος που τον έχει εδώ και πολλά χρόνια, και αργεί λίγο το νερό να φτάσει στο σπίτι, αλλά αφήνοντας τη βρύση λίγο ανοιχτή δεν το έχει λύσει αυτό το θέμα. Είναι ο επιτύχιος λέβητας αερίου που έχω δείξει παλιά. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είναι ένα πολύ ωραίο μηχάνημα, μπορεί να δουλέψει και με φιάλες υγρά αερίου. Βέβαια εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το φίλτρο κεντρικής παροχής, τι δουλειά μπορεί να έχει στην παροχή του αερίου, αυτό δεν το κατάλαβα. Εγώ θα προτιμούσα, εδώ υπάρχει ένα φίλτρο, θα προτιμούσα να πάρω παροχή από εκεί και να δώσω στο μηχάνημα αυτό. Φυσικά και θα ήθελα βάνες. Φυσικά και θα ήθελα έναν διασπαστή αλάτων, γιατί κάποια στιγμή θα με βουλώσει μέσα ο εναλλάκτης. Δεν θέλω να τον ανοίξω περισσότερο, γιατί θα μας δοθεί ευκαιρία πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες να δείξουμε ένα άλλο μηχάνημα που το πήρε ένας φίλος και το δουλεύει με φιάλες υγρά αερίου στο σπίτι του. Είναι μια πολύ καλή λύση. Πριν 20 χρόνια έβαλα το πρώτο τέτοιο μηχάνημα και μπορώ να σας πω ότι αξίζει τα λεφτά του με το παραπάνω. Μπορεί να δουλέψει με αέριο, με υγραέριο, με ό,τι του δώσεις. Ειδικά τα καινούργια είναι και πολύ εξελιγμένα. Και ο φίλος εδώ μου λέει ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Vaillant η μάρκα του. Τι να πω, φρέσκο, ζεστό, νερό χρήσης. Κάτι άλλο δεν έχω να πω.